Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της νέας μας σειράς στο YouTube Style Your Food. Σε αυτήν την εκπομπή θα συνδυάσουμε την κουζίνα μαζί με τη μόδα. Και πρώτη μας καλεσμένη στην πρώτη μας εκπομπή θα είναι η απόλυτη Ελληνίδα παρουσιάστρια με πόδια αντε το κούμπο και ομορφιά εξωτική που πραγματικά εντυπωσιάζει τους πάντες. Η BSB για ακόμα μια φορά θα αποδείξει ότι η μόδα μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα, ακόμα και με τη μαγειρική. Λοιπόν, Φέη μου! Κάνω ποδαρικό! Σε προλόγησα πολύ καλά. Καλή αρχή, τι ωραία λόγια. Τα πόδια του κούμπου. Είναι 3 μέτρα. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Τι γλυκό παιδί που είσαι. Σαν να μην άλλαξε μία μέρα από πάνω σου. Ναι, βέβαια. 11 χρόνια. 12. 11 χρόνια. 12 χρόνια. Λοιπόν, να σου πω ότι κάναμε την ανατροπή σήμερα. Και αντί για να είσαι η παρουσιάστρια και εγώ να είμαι δίπλα σου, σήμερα είμαι εγώ παρουσιαστής και εσύ είσαι δίπλα μου. Οπότε νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Για μια εργαζόμενη μητέρα που τρέχει όλη μέρα, ξυπνάς από τις 5 για να πας στην εκπομπή, μετά έχεις 500 δουλειές, 850 πράγματα, έχεις και 2 παιδιά να μεγαλώσεις. Πώς τα καταφέρνεις? Αρχικά είναι, η έννοια μου είναι τα παιδιά. Μετά έρχονται όλα τα άλλα. Πάντα σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου. Αυτή είναι η θέση που με οδηγεί, δηλαδή ότι η προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα πώς το προλαβαίνω. Κάποιες φορές αργώ, κάποιες άλλες φορές μου βγαίνει το πρόγραμμα, άλλες φορές κοιμάμαι μόνο 3 ώρες μέσα στη νύχτα. Αλλά στο τέλος πρέπει να ευχαριστήσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή αυτό είναι το μότο. Να γίνουν αυτά που πρέπει και κάποιες φορές μπορεί και εγώ, ξέρεις, να πω και κάτι παραπάνω στο σπίτι. Ναι, πρέπει να σου πω. Ενώ μετά είναι πιο δύσκολη ηλικία. Ποια είναι η πιο δύσκολη ηλικία των παιδιών? Ωραία, κάθε ηλικία έχει το δικό της, έχει τη δική της έννοια. Ο Γιαννάκης είναι ο μεγάλος. Ο Γιάννης είναι 10. 10. Άκη μου μεγαλώσαμε. Ο Δημήτρης είναι 7, τώρα πριν λίγες μέρες τα έκλεισε. Δεν είναι πιο αυτόνομο μετά από κάποια ηλικία? Είναι, αλλά έχει άλλες έννοιες. Πρέπει να τα πας φροντιστήριο, να διαβάσεις μαζί τους, να κάνεις άλλα πράγματα, να ακούσεις για την κοπέλα που γνώρισε ο Γιαννάκης στο σχολείο και του αρέσει. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Καλά, εσύ δεν έχεις ξεκινήσει. Αυτός έχει ξεκινήσει σίγουρα. στο λέω για να το ξέρεις, μην νομίζεις ότι ο γιος είναι κάτι διαφορετικό. 100% το κάνει. Κοιτάζεις να τρώνε υγιεινά τα παιδιά, είσαι... Ναι, με απασχολεί πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάθε βράδυ το έχω έννοια τι θα πάρουν μαζί του στο σχολείο για τα σνακ. Ένα φρούτο, ένα τοστάκι. Ναι, αλλά πόσο φρούτο και τοστάκι. Δηλαδή θέλουν και την έκπληξη να του φτιάξει λίγο τη διάθεση. Ωραία. Που εκεί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, δεν αντέχω όλο, δεν ξέρω τι άλλο να βάλω. Λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω να φτιάξουμε μια συνταγή. Πάμε να τη φτιάξει τα παιδιά. Θα νιώθουν ότι έχουν παραγγείλει απ' έξω, αλλά από το καλύτερο απ' έξω μαγαζί. Θα νιώσουν ότι πραγματικά τρώνε junk food, αλλά θα τρώνε ό,τι πιο υγιεινό υπάρχει. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξει, γιατί όντω θα σου δείξω ότι με απλέ κινήσει μπορεί να ετοιμάσει φαγητό για 10 παιδάκια που θα καλέσει στο σπίτι την Παρασκευή και όντω μπορεί όλου να του ταΐσει με μία απλή συνταγή. Και θα μαγειρέψουμε παρέα μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, πάω να βάλω λίγο κάτι πιο άνετο. Τέλεια. Να μπορέσω το τζινάκι μου το BSB, να βάλω το τισερτάκι μου το ωραίο. Ναι. Γαντάκια και ξεκινάμε. Ντύσου εσύ και τα φτιάχνουμε όλα μέσα στην κουζίνα. Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα φτιάξουμε το απόλυτο φαγητό για τον Γιάννη και τον Δημήτρη, σπιτικό γύρο κοτόπουλο. Επειδή ξέρω ότι δεν τρως χοιρινό γύρο. Το θυμάσαι! Έμα, ρε φίλε. Άκουσε με προσεκτικά. Ωραία. Επειδή η όλη φάση με το γύρο είναι τηγάνι και σοτάρο κρέας, σήμερα θα κάνουμε proper γύρο έτσι όπως τον παίρνεις κανονικά από το γυράδικο της γειτονιάς. Και είναι κάτι γύρι τέτοιο. Πού με το που περνάς από μπροστά, λες πω πω να. Είναι και θα γίνει κρατσανιστό. Κρατσανιστό θα γίνει κρατσανιστό. Και πού στο τηγάνι. Θα σου δείξω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις είναι. Τι θυμήθηκα. Μια φορά πήρες ένα κοτόπουλο και έβαλες ένα μπουκάλι μπύρας μέσα. Πολλές συνταγές, άπειρες συνταγές. Θυμάσαι πόσες συνταγές είχαμε φτιάξει. Εσύ γι' αυτό ξεχώρισες, θεωρώ, γιατί έκανες αυτές τις συνταγές που ήταν λίγο πιο. Πιο διαφορετικές. Ναι. Το μόνο δύσκολο κομμάτι της συνταγής ήταν να ψιλοκόψουμε το σκόρδι και το κρεμμύδι. Και επειδή δεν θέλω να χαλάσει τα νύχια σου, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τι χρώμα είναι αυτό? Θαλασσί, ανοιχτό. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο. Άκου τώρα τη φασάρα. Όλα αυτά που βλέπεις. Θέλω να τα βάλεις σε ένα μπολ. Λοιπόν. Θα βάλεις χέρι, ε! Δεν μου είπες. Έλα, μωρέ, μην το πιάσεις. Αφού το έκανα έτσι για να το ρίξεις έτσι. Λοιπόν, και πάμε να προσθέσουμε όλα τα. Δεν θέλω να πας μετά στο ραντεβού σου. Πού έχεις να πας? Στο Γιάννη και στο Δημήτρη. Να πας στο ραντεβού σου και να μην πούν τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά τζίντζερ δεν τρώνε, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, ο μεγάλος, ναι, σε κάποιες σάλτσες έξω, ας πούμε, μπορεί και να το φάει. Άρα, αν το κάνεις για τα παιδιά, δεν το βάζεις. Αν το κάνεις για μεγάλους, βάζεις τζίντζερ. Οπότε τα αφήνω εδώ και όλα τα υπόλοιπα υλικά απλά μου τα ρίχνεις μέσα. Τι είναι αυτό, μύρισε. Αυτό θα σου πω ότι είναι κάρι. Ρίξτε το μέσα, είναι κύμινο. Όλο. Ναι, ναι, ναι. Κύμινο είναι. Όλο το ρίχνω. Ρίχτο, βρε, ρίχτο, κύμινο είναι. Ωραίο πράγμα. Αυτό τι είναι. Άρα, με τζέφτε, το πέτυχε. Αυτό είναι κάρι. Μπράβο, ρίχτο. Σε τέλο θα το πέτυχε. Επόμενο. Ρίγανη. Μπράβο. Μπούκοβο, ωραίο. Ωραίο, θεσσαλονικιώτικο από κλειδί. Ναι, ναι. Ωραία. Καλατάκι, φαντάζομαι. Όλο αυτό το αλάτι. Και λίγο είναι, θα φτιάξουμε πολλή ποσότητα από γύρω. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι έχουμε. Όλο αυτό το αλάτι. Ναι, είναι ζυγισμένο. Πιπέρι. Πιπέρι. Κακή. Πιπέρι. Λοιπόν, τώρα. Τζίντζερ βάζουμε ή όχι. Δεν το βάζουμε γιατί είναι για τα παιδιά. Επόμενο υλικό, λαδάκι. Λάδι. Εδώ μέσα. Ναι, ναι, ναι. Μία κουταλιά του σούπας μέλι. Και τώρα θα φορέσουμε γάντια. Κάτσε λίγο, συγγνώμη. Ένα, δύο. Τέλεια. Κοίταξε, έντονο έχει γίνει. Είναι έντονο και είναι πολύ απλό. Είναι κάτι δύσκολο. Όχι. Μπράβο. Το κρεμμύδι μετά πώς θα το κάνεις γύρω, θα αφαιρεθεί μόνο του. Θα λιώσει τελείως. Εξαφανίζεται. Γίνεται μαρμελάδα. Αυτό θα ψηθεί 4 ώρες ο γύρος στο φούρνο. Και πάμε για τη σκληρή δουλειά. Ο Τάκης, ο τυλιχτής της γειτονιάς σας. Η Face Κορδά. Αυτή είναι. Γεια σας. Φανταστείτε να μπείτε σε ένα γυράδικο και να θέλετε να πάρετε πίτα γύρω για να σας κόβει η Φέη η ίδια το γύρο. Γιατί είναι φανταστικό έτσι να το δείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι. Τι κοντόπουλο έχουμε. Μπορείς να βάλεις είτε στήθος, είτε μπούτι, είτε μίξ. Εσύ τι βάζεις. Εγώ βάζω μπούτι εδώ πέρα γιατί είναι πιο γευστικό. Και αλλά πώς το ζητάμε κομμένο να είναι. Θα πει στον μάστορα της γειτονιάς σου να σου κόψει μπούτι για σνίτσελ. Παίρνεις ένα μπούτι εδώ με τα χέρια τα ωραία. Κάτσε να πάει αυτό πίσω. Και το ανακατεύεις. Μπράβο. Κάνε μια τούμπα. Μπράβο. Μετά ρίχνεις άλλο ένα από πάνω. Δεν το φέρω αυτό. Όχι, όχι. Δεν. Εδώ. Ξανά, συνεχίζεις. Λοιπόν. Παίρνω αυτό. Ναι, 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 συνεχίζεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Τι κάνει τελικά. Τώρα δεν θα έχουμε πολλά να πούμε γιατί θα ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό που κάνω. Αλλά βλέπετε τι κάνω. Απλά χτυπάω το κοτόπουλο με το πάτι. Άμα δεν έχετε πάτι, έχετε σίγουρα ένα τηγανάκι στο σπίτι σας. Εσύ στο σπίτι μαγειρεύεις. Ναι, βέβαια. Μα, αλήθεια. Ναι, έτοιμα γέματα. Όχι, ρε, μαγειρεύω. Έτσι δεν μαγειρεύω, η αλήθεια. Δεν μαγειρεύεσαι. Αυτό το πράγμα. Που όταν είναι η δουλειά σου, μετά δεν θες να το κάνεις στο σπίτι, δηλαδή να έχεις τον καλύτερο και να λες, ας πούμε, δεν μαγειρεύει. Κάτσε ρε Φέη, πώς γίνεται να μαγειρεύεις και σπίτι, να μαγειρεύεις και εδώ να μαγειρεύεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχω όρεξη να φάω στο σπίτι, έχω φάει πάρα πολύ όλη την ημέρα. Έτσι δεν είναι. Συνέχισε εσύ. Σίγουρα δεν θέλει κι άλλο. Όχι, γι' αυτό σου λέω, μην το παρακάνεις τη μαρινάδα, φαίνεται λίγο, αλλά δεν είναι λίγο. Μια χαρά. Α, πρέπει να τα βάλουμε όλα. Η ποσότητα που έδωσες για πόσο κοτόπουλο είναι. Πόσο είναι. 2 κιλά. Φέη, θυμάσαι ότι όταν δουλεύαμε μαζί στο πρωινό ήμουν ο πρώτος που ερχόμουν πάντα. Ναι. Εγώ άνοιγα τα φώτα από το στούντιο, να ξέρετε, στο μάγκα. Φαντάζομαι πόσο αγχωμένο. Ναι, πήγαινε να κάνω την προετοιμασία μου. Άκου τώρα, τελειώσαμε. Η Μαρινά δεν είναι έτοιμη. Και το αφήνεις. Το αφήνεις. Μπορείς να το αφήσεις μέχρι και 12 ώρες στο ψυγείο. Μπορείς και παραπάνω από 12 ώρες. Και πάμε τώρα να στήσουμε, μην τα βγάζεις, γιατί θέλω να σου δείξω. Έχω πάρει μία πατάτα, την έχω γυρίσει τη flat μεριά ανάποδα για να μπορέσει να στηρίξει τον ολογύρο μας. Και έτσι όπως παίρνουμε. Δεν τη φάμε η πατάτα, είναι σαν σκεύος. Η αλήθεια είναι πως τρώγεται στο τέλος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το έχεις δει να το κάνουν οι μάστορες, έτσι δεν είναι. Όχι. Ωραία, τώρα θα το εδώ πέρα, ο μάστορας. Λοιπόν. Τώρα κατάλαβα τι έχεις κάνει. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, παίρνει. Έχει δημιουργήσει μια μικρή σούβλα ουσιαστικά. Σούβλα. Γιατί στο σπίτι δεν έχουμε σούβλα, οπότε θέλουμε να έχουμε την ίδια έτσι, αίσθηση. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Γιάννη. Να δούμε. Του Γιάννη. Πώς καλά ξέρεις τα παιδιά σου. Ο Γιάννης αγαπάει πάρα πολύ το παστίτσιο και ο Δημήτρης. Λοιπόν, τελειώσαμε το γύρο μας. Πάμε εδώ. Και αυτό είναι ένα πιάτο που θεωρώ. Αν το κρεμμύδι δεν μείνει έτσι τόσο λιώσει αυτό που λες γίνει σαν μαρμελάδα, θεωρώ ότι θα το λατρεύω. Κοίταξε. Και μέχρι στιγμής είναι πολύ healthy. Φυσιολογικό. Και το λάδι που βάλαμε ήταν λίγο και τα περισσότερα λίπη θα φύγουν όταν καθώς θα ψήνουμε. Να σου πω φυσιολογικά θα ήταν καλύτερο να βάλουμε κρεμμύδι σκόρδο και. Κρεμμύδι, σκόρδο σε σκόνη. Απλά επειδή ξέρω ότι δεν έχει όλος ο κόσμος σπίτι κρεμμύδι και σκόρδο σε σκόνη, γι' αυτό το λόγο βάλαμε κανονικό. Λίγο περίτσα από πάνω έτσι. Εγώ για το... δεν μαγειρεύω και καλά, το ξέρεις. Τι λες, ρε Φέη. Ξέρω ότι τα φόρτε σου είναι πάντα ιταλικές συνταγές. Οτιδήποτε έχει μακαρόνια, πάστα και όλα τα υπόλοιπα. Μακαρονάδες κάνω, όλα τα άλλα απλώς ας πούμε επιβιώνουν. Λοιπόν, λαδόκολα. Νεράκι θα βάλουμε κάτω. Τι νερό, ρε Φέη, γιατί να βάλουμε νερό. Τι είναι, δεν θέλει να πατάει στο κόσμο.
Γύρω θέλουμε να κάνουμε. Γίνει τραγανός, όταν βάλουμε νερό θα γίνει... Πώς να ακούσω αυτό. Λαδάκι δεν έβαλε. Έβαλε στη μαρινάδα. Όπως βλέπεις στην Αγία Παρασκευή έχουμε πολλά μηχανάκια. Τα ξέρεις. Μια χαρά. Ανέβαινε στην μηχανάκια όταν ήσουν μικρή. Ναι. Είχες δικό σου μηχανάκι. Ναι. Είναι. Τι και εννοώ. Κανονικά θες κορδά μηχανάκι με δίπλωμα. Κανονικότατα. Ανοίγω, βάζω φούρνο, ψήνω για 3 ώρες έτσι. Άρα δεν το περνάς από τη γανή τίποτα. Και βγαίνει. Ω, παιδιά. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε ο Γιάννης ούτε ο Δημήτρης. Βάζω αυτό μέσα. Το αλουμινόχαρτο πότε βγαίνει. Σε 3,5 ώρες, 3,5 θα βγάλω αλουμινόχαρτο αλαδόκολλα και θα αφήσω μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε το σερβις. Είσαι έτοιμη? Γιατί αυτό που περιμέναμε όλοι και αυτό που θα περιμένει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να δει μαζί με το Γιάνγκα είναι τη φέση κορδά να κόβει γύρω. Μεταφέρω έτσι όπως είναι το γύρο εδώ. Καλό θα ήταν την πατάτα να μην την πάρεις, να φτάσεις από εδώ μέχρι εδώ. Κοίτα. Το βλέπεις. Φτάνουμε μέχρι εδώ. Περίμενε, έλα εδώ. Και αυτό που θέλουμε να δούμε από σένα είναι να κάνεις αυτή την κίνηση. Εδώ, μπορούμε να το δούμε. Εγώ. Λοιπόν, να σου... έχουμε να γύρω τόσα χρόνια. Κάκησε από το φούρνο το πήρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και όση ώρα κάνεις εσύ αυτά, εγώ θα κόψω τις πατάτες γιατί θέλω να κάνουμε και πατάτες. Ο γύρος πρέπει να είναι λεφτά κομμένος. Δεν μας αρέσει ο γύρος που είναι κομμάτια-κομμάτια, αλλιώς θα κάνουμε κεμπάμπ. Ου, δηλώσεις. Δηλαδή, εγώ που το κόψα χοντρά, εννοεί πως δεν έχω κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, όση ώρα κόβει. Το μαχαίρι είναι από τα δικά σου. Ναι, όση ώρα κόβει η Φέη εδώ πέρα τους γύρους. Αλλά είσαι καταπληκτική, ε. Λοιπόν, τώρα γύρνα όμως, γιατί πήραμε το τραγανό σημείο. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να κόβει κάποια στιγμή. Γιατί να μην κόψω όλη αυτή την πλευρά. Όχι, γιατί θα ξαναβάλουμε στο φούρνο μέχρι να τραγανίσει ξανά απ' έξω. Και θα πηγαίνουμε έτσι. Τώρα θα βγάλουμε 5-6 μερίδες γύρω. Όχι, μα αυτό είναι το θέμα. Να κάνουμε σημαντή... αυτό το έξω και μετά το ξαναβάλεις μέσα. Άλλη μια φορά θα το κάνουμε. Απλά πρέπει να πεις ότι είναι καταπληκτική συνταγή. Γιατί αυτό είναι φοβερή, είναι πεντανόστιμη. Μπράβο, καταπληκτικά. Λοιπόν, ποιος την περίμενε. Και πολύ έξυπνο. Θα μαγειρεύω μαζί με τη Φέη μετά από το. Ευχαριστώ στην PSB πραγματικά που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε μια έτσι επανασύνδεση. Εγώ και η Φέη. Να σου πω ότι έχω ψήσει πατάτες στο φούρνο, τις βλέπεις. Ωραία. Εδώ σε αλάτι. Όπα, τελειώσαμε. Ναι, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι. Έβαλε και λίγο πατάτα. Πού να τα βάλω αυτά. Περίμενε, άστα εκεί. Βάζω ξανά το γύρο μέσα εγώ. Α, πατάτα δεν πρέπει να βγει. Όχι. Άμα θέλουμε την τρώμε, άμα θέλουμε όχι. Λοιπόν, κάτσε να βάλω εδώ να παίρνει χρώμα. Πάντως είναι πεντανόστιμο. Είναι πιο ωραίο από. Λοιπόν, είναι ωραίο. Έψε τις πατάτες στο φούρνο. Ωραία. Αυτές είναι ψηλές στο φούρνο. Ναι. Οπότε δεν έχουν τηγανιστεί μέσα σε λάδι, αλλά επειδή τα παιδιά θέλουν να νιώθουν ότι τρώνε τηγανιτές πατάτες. Είναι βρασμένες, δεν θα πει. Ψητές στο φούρνο. Έτσι όπως είναι, θα τις ρίξω μέσα σε μια φριτέζα να πάρουν μόνο 2 λεπτά χρώμα και ουσιαστικά δεν τραβάνε καθόλου λάδι. Οπότε γίνονται τηγανιτές πατάτες, αλλά χωρίς να έχουν τραβήξει πάρα πολλά λιπαρά. Είναι κάτι που γενικά όλοι οι γονείς πρέπει να μάθουν να κάνουν στα παιδιά τους, να μην τηγανίζουν 100%. Να μην τη βράσουμε, να τη βάλουμε στο φούρνο. Μπορείς να τη βράσεις και να τη βάλεις μετά στο τηγάνι, αλλά ακόμα πιο ωραία γίνεται άμα τη βάλεις κατευθείαν στο φούρνο. Λοιπόν, και πάμε να στήσουμε ένα ωραίο πλατό. Έχω εδώ ένα πολύ ωραίο. Και. Θα κάνεις food styling εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, εσύ το έκανες. Λοιπόν, βάλε το γύρω εδώ. Φέρνω εγώ πίτες. Με τη ζυμπίδα. Αυτή. Λοιπόν, πίτες. Γύρω. Πω, πω. Α, δεν θα κάνουμε τη λιχτά. Ξέρεις τι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό θα το έτρωγες και εσύ. Θα σου άρεσε πιο πολύ. Και είναι και πιο παρέα και ωραίο στήσιμο. Είναι και μία πρόταση. Μπράβο. Είσαι πρόταση. Κοίτα πατάτα. Πω. Είναι πιο ωραία από οποιαδήποτε άλλη τηγανιτή πατάτα και δεν έχουν τραβήξει καθόλου λάδι γιατί τις ψήσαμε ίσα-ίσα. Μα δες τι ώρες που γίνανε τώρα. Ένα λεπτάκι. Μην και δεν μπορεί να τις... Εννοείται. Δεν αντιστέκεις, όχι. Όχι, δεν μπορείς. Αλλά και αν μπορέσει να δοκιμάσει, τι να σου πω. Μάλλον έχει πυροσβεστήρα μέσα στο στόμα σου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και είμαι εκπαιδευμένο. Πώς φάνηκε η συνταγή? Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για το μαγειρόμετρο? Παρακαλώ. Λοιπόν, το μαγειρόμετρο είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο που χρησιμοποιώ. Δεν έχει σημασία. Στη θεωρία όμως είναι πάρα πολύ καλή. Θεωρία είναι. Να σου πω ότι επειδή είσαι από τις αγαπημένες, διάλεξα τις πιο εύκολες ερωτήσεις ever. Είναι λίγο. Χτύπα. Είναι μπορείς. Λίγο. Ναι, ναι, δεν είναι δίκιο για τους υπόλοιπους, αλλά. Χτύπα, χτύπα. Ρώτα και εκτός. Ναι, μην έχεις άποψη όμως. Όχι, δεν βλέπω πρώτα απ' όλα, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, το καζάν τι πει, είναι γλυκό ή αλμυρό? Γλυκό. Μπράβο. Δεν σου έλεγα αν είναι σωστό ή όχι, απλά είπα ένα μπράβο. Εντάξει, λοιπόν, και σε ποιον έπεσε τώρα αυτή η ερώτηση? Σε όποιον άλλον και αν τη βάζετε δεν την έβρισκε, αυτή θα τη βρει. Αμάν πια! Λοιπόν, το προβολόνι είναι αλλαντικό ή τυρί? Τυρί. Η φέτα γίνεται από κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα? Κατσικίσιο.
Το χαρούπι είναι φρούτο, καρπό ή λαχανικό. Το χαρούπι είναι, τι είπε, Δημητρία Κονοφίνη. Φρούτο, καρπό ή λαχανικό. Δημητριακό δεν είπα. Η πίτα κυχή είναι από Κέρκυρα, Κοζάνη, Καστελόριζο. Τι δυσκόλουψα! Yes! Μη βρίζεις, είμαστε σοβαροί ακόμη. Για πες. Η πίτα κυχή είναι από Κοζάνη. Λοιπόν, δεν θα σου πω τις απαντήσεις, αλλά έχεις πάει εξαιρετικά από ό,τι νομίζω. Όχι, πες και μία εκτός, πες μία από το μυαλό σου. Πες, σε προκαλώ. Από το μυαλό μου. Ναι, πες μία ερώτηση. Ωραία, μία πολύ γρήγορη ερώτηση που θα σου κάνω είναι η εξής. Ποιο έχει περισσότερες θερμίδες, το μπρόκολο, το κουνουπίδι ή το καρότο? Το καρότο. Στα 100. Αλλά δεν πιάνετε γιατί στις 5 απαντήσεις σωστά. Να σου κάνω κι εγώ όμως μία ερώτηση τώρα. Επιπροσωπικού. Τι δώρο θες. Για βες. Λοιπόν, ναι. Η ερώτηση είναι, πάμε λίγο να δούμε τι ξέρεις από μόδα, ωραία. Το 2004, στην προετοιμασία... Μουντιάλ, όχι Μουντιάλ, τον Ολυμπιακό, η DSB είναι χορηγός μιας συγκεκριμένης ομάδας. Ποιο άθλημα. Ποιο άθλημα. Ναι. Βοήθαμε, δώσε μου κάνει 2-3 επιλογές, όπως σου έδινα. Ωραία. Κολύμβηση, ρυθμική ενόργανη, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το αποκλείω γιατί η BSB δίνει μόνο γυναίκες, κακώς, θα έπρεπε να δίνει και άντρες. Και τα δύο είναι ωραία, θα πω όμως τη δεύτερη επιλογή, ρυθμική και ενόργανη. Το πετυχά. Ωραία, να σου κάνω ακόμα μία λίγο πιο δύσκολη. Για πες. Ωραία, με αφορμή όλο αυτό, φέρανε μία, από την BSB φέρανε μία αθλήτρια πολύ πολύ γκράντε. Δεν πείστε έτσι στο παιχνίδι, ρε φίλε, εγώ σε βοήθησα. Ωραία, μιλάμε για ενόργανη. Ναι. Ωραία, ρυθμική ενόργανη. Ωραία. Και μιλάμε εγώ για την κομμανέτσι θέλω. Αυτή ήταν. Ξέρω. Αυτή είναι. Πάντα τις καλύτερες. Εγώ μόνο την κομμανέτσι έτσι. Για ένα χειροκρότημα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και η Φέη αποδείξαμε ότι η μαγειρική μπορεί να ταιριάξει άψογα με τη μόδα. Γιατί αυτή είναι ντυμένη, στυλιζαρισμένη. Εγώ παρέδωσα το καλύτερο φαγητό που μπορούσαμε να παραδώσουμε. Γιατί αυτή η εκπομπή θα είναι μια ανατρεπτική εκπομπή που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ σας. Ξέρεις πώς λέγεται η εκπομπούλα μας? Style Your Food. Τι ωραίο! Εγώ μαζί με εσένα και την BSB θα φτιάχνουμε συνταγές. Και μαζί με άλλο κόσμο, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε θα τέλεια. Θα θέλεις κι άλλες, δηλαδή. Εσύ είσαι η πρώτη. Ναι. Λοιπόν, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε τέλεια την κουζίνα μαζί με τη μόδα και θα το αποδείξουμε, σωστά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έλα. Χάγκ από απόσταση. Πραγματικά είσαι ό,τι πιο χαμογελαστό, ιδιαίτερο, χαρούμενο, ευχάριστο και πώς να το πω, και επαγγελματικό για να δουλεύει κάποιος μαζί. Παναγία μου, τι είπα, τώρα ένα χειροκρότημα εδώ. Το πιο θερμό. Φέη, κόσμε, γεια σας, ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Αυτά παθαίνουμε live, που δεν κόβονται στα... Καλή! Και συνεχίζει να πατάει το κουμπί. Λοιπόν...